Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, είμαι ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth. Ναι, δώστε μου μισό λεπτό. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε πάλι με Grid Mode. Blue Baby. Blue Baby. Εν τω μεταξύ το κρατάω εκεί, το σκέφτομαι και μετά το παίρνω απόφαση. Για να δούμε. Ξεκινάμε αρκετά καλά, Binky. Ανεβάσαμε tiers. Για να δούμε τι μας περιμένει εδώ. Μάλιστα, τίποτα από όλα αυτά δεν μ' αρέσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα tiers up. Τα σκατά πρέπει να τα αφήνω, διότι και λίγα νομίσματα να πάρουμε από αυτά κέρδος θα είναι, όπως και να το κάνουμε. Τρία χτυπήματα, κλασικό damage. Όπα, εδώ υπάρχει μια επικινδυνότητα. Ωραία. Σαν να μαζεύονται πολλοί αντίπαλοι. Ωραία, ας κερδίσουμε εδώ πέρα αυτές εδώ τις μύγες. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα νόμισμα το μεταξύ από τα σκατά. Να το, καταφωνεί. Οκ. Ου, και άλλες μύγες. Εδώ το κοπάδι, κίτρινες οι μύγες. Κερδίσουμε και αυτούς εδώ. Τέλεια. Τα πάμε αρκετά καλά, αυτοί οι αντίπαλοι δεν θα μας ενοχλήσουν, οπότε καλό είναι να πολεμήσουμε αυτούς που θα μας ενοχλήσουν. Π.χ. αυτήν εδώ τη μύγα και αυτό το σώμα. Τέλεια και... Α, ούτε καν τελευταίο κύμα αντιπάλων. Οπότε μιλάμε για πρώτο τελευταίο κύμα αντιπάλων. Ωραία. Το τελευταίο κύμα αντιπάλων θα είναι αυτοί εδώ οι αντίπαλοι, οι οποίοι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πάμε καλά, τα πάμε καλά. Οκ. Λίγη υπομονή και θα τους κερδίσω όλους. Απλά να μπορέσουμε να τους μειώσουμε σιγά σιγά. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το πήγαμε εξαιρετικά. Ένα νόμισμα πήραμε από τα σκατά. Μόλις. Θα πάρουμε το κλειδάκι μας. Θα ανοίξουμε το item room και θα βρούμε μέσα blood rights. Για κανένα λόγο όμως. Και τι έχουμε. Έχουμε mega fatty. Νομίζω ότι θα μας πάρει αρκετή ώρα να την κερδίσουμε. Πάλι καλά που έχω και καλά tiers. Κλάσε, κάνω ό,τι θες εδώ. Ναι, σίγουρα θα βγει και το δεύτερο boss. Και στεναχωριέμαι διότι δεν έχω μία βόμβα να μπορέσω να κάνω λίγο παραπάνω damage. Μπράβο, έτσι. Και το δεύτερο boss είναι famine. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να καλμάρω. Είναι ένα boost που μπορώ να το κερδίσω πρώτα. Πριν κερδίσω το Mega Fatty. Διότι έχει πάρα πολύ υγεία ακόμα ο Mega Fatty για να το κερδίσω. Στο τσακ. Να το γλιτώσω. Αυτό εννοώ. Και δεχόμαστε από παντού damage. Βασικά ο Mega Fat είναι αυτός που θα μας το κάνει και είναι και μακράν και ο πιο ενοχλητικός. Τέλεια. Καθυστερούμε πάρα πολύ με αυτά τα boss. Νομίζω είναι εμφανές το τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε damage. Ωραία. Έλα να σε κερδίσουμε και σένα. Τέλεια. Λοιπόν, μας έμεινε ένας Mega Fatty με πάρα πολύ υγεία ακόμα. Πόση υγεία μπορεί να έχει. Να ξέχουμε και τα σκατά εδώ πέρα. Πάμε. Έλα. Έλα να σε κερδίσουμε και σένα. Τέλεια. Λοιπόν, με τα 23 νομίσματα που έχουμε... Habit δεν παίρνεις. Ένα καλό ρολάρισμα και Blood Clot. Το μοναδικό που μπορεί να μας χρήσει το damage είναι. Και τι έχουμε εδώ.
Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Πολύ πιο εύκολο από Mega Fatty, σίγουρα. Εδώ είμαστε. Τίμι. Έτσι, μπράβο. Και τον Black Clot σίγουρα έδωσε damage. Τέλεια. Βλέπετε ότι δεν έχει και τόση υγεία, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Πάλι καλά που ανεβάσαμε tiers και damage εδώ πέρα, έτσι. Αν δεν τα είχαμε ανεβάσει ένα tiers, ξέρει πόση ώρα θα παλεύαμε. Και Krampus. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για εμάς, διότι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε κανένα αντικείμενο. Οι μαύρες καρδιές είναι αυτές που με ενδιαφέρουν. Και δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Ο πρώτος όροφος μας είναι υπερβολικά δύσκολος, νομίζω. Τουλάχιστον πήραμε ένα αντικείμενο που θα μας δώσει damage. Ούτε ένα νόμισμα εδώ. Οπότε προχωράμε στον επόμενο όροφο. Δεν μπαίνω Kerstrum. Δύσκολο δωμάτιο ακόμα και εκεί πέρα που απλά θα μετακινηθούμε στον επόμενο όροφο. Δηλαδή τραγικό. Ψάχνουμε ένα νόμισμα από το πουθενά. Να αγοράσουμε το κλειδί. Να μπούμε μέσα στο treasure room και έχουμε range και luck up. Το range σημαίνει damage. Αυτό σημαίνει ότι δεν το θέλουμε. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Αυτό ίσως είναι καλό αντικείμενο, αλλά και πάλι δεν ξετρελαίνομαι. Πάμε, έλα. Μέχρι στιγμής φαίνονται πολύ εύκολα τα κείμενα αντιπάλων που μας έχουν εμφανιστεί. Και νομίζω πως συνεχίζουν κάπως έτσι. Μόνο ένα ήταν αυτό τώρα. Ωραία. Τέλεια. Οκ. Με αυτόν τι θα κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Προχωράμε αρκετά καλά. Ο δεύτερος όροφος νομίζω πως σχεδόν πάντα είναι πιο εύκολος από τον πρώτο, διότι όλο και κάτι έχει ανεβάσει. Τώρα μπορεί να είναι tier, μπορεί να είναι range, μπορεί να είναι δεν ξέρω εγώ τι, να πάρεις κανένα άλλο καλό αντικείμενο. Αλλά όπως και να έχει, είσαι εμφανώς πιο δυνατός από ότι ήσουν στον πρώτο όροφο. Οκ. Okay. Και ξανά οκ. Okay. Δεν τα πάμε καθόλου καλά νομίζω. Πρέπει να μαζέψουμε και καρδιές. Η υγεία είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για το Blue Baby. Ή να βρούμε κανένα αντικείμενο που μπορεί να μας δώσει κάποιες καρδιές. Λοιπόν, σίγουρα παίρνουμε το κλειδί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν το θέλω αυτό εδώ, Bad Bombs. SMB Super Fan είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο το οποίο θα μας ανεβάσει πολλά στατιστικά. Και πολύ απλά νομίζω δεν θα πάρω τις βόμβες. Θα ρολάρω. Τι γίνεται τώρα. Θα πάρω χάος. Full health, άσχημο, άσχημο. Two of clubs. Οκ, okay, θα μπορούσε να ήταν κάτι πολύ καλύτερο, αλλά και κάτι πολύ χειρότερο. Θα βάλουμε και εδώ την άλλη τη βόμβα, αν και έπρεπε εδώ να τη βάλουμε, δεν πειράζει. Πήραμε ένα κλειδί, οπότε ήταν σαν να πήραμε πολύ απλά 5 νομίσματα. Με τι έχουμε να κάνουμε, ένα Deagle που δεν ξέρω τι Deagle είναι. Τρέχει 4 φορές μάλιστα. Μάθαμε και κάτι. Έλα εδώ. Πολύ ωραίο το damage μας. Πολύ πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε με Blighted Ovum. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε πάρα πολύ εύκολα. Και όντως έτσι συνέβη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Blue Cup νομίζω πως θα το πάρω αν μαζέψω τα λεφτά.
Αν χτυπηθώ θα τα μαζέψω τα λεφτά. Αν δεν χτυπηθώ λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε τριπλό sloth. Νομίζω πως το να χτυπηθούμε μία φορά θα μας δώσει τα νομίσματα, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει. Και δεν θέλω να το δοκιμάσω, γιατί θα διακινδυνεύσουμε το να χάσουμε. Μπράβο, ένας χτύπησε τον άλλον. Κάτι τέτοιο παίχτηκε. Και για να δούμε στον Devil Room μαύρες καρδιές. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο Devil Room. Δεν έχουμε κάτι για να πάρουμε εδώ. Δεν θα μπορεί να είναι το Cursed Room και πολύ απλά θα πάω στον επόμενο όροφο. Βελτιωθήκαμε και σε αυτόν τον όροφο με το SMB Superfan. Πήραμε και Chaos. Θα δούμε πόσο θα βοηθήσει. Gappy Stale. Ξεκινάει ωραία. Lazarus Rag. Δεν με ενοχλεί, διότι δεν με πειράζει το να γίνω Λάζαρος. Πολύ απλά. Τίποτα από όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει και δεν μπορώ και να τα ρολάρω κιόλας, που είναι το πιο αρνητικό. Ναι, πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς για να κερδίσουμε μετά τους άλλους. Πολύ καλά, στο τσάκ την γλιτώσαμε. Ωραία. Δύσκολο δωμάτιο. Έτσι. Τέλεια. Δύσκολη κατάσταση. Οκ, το διορθώσαμε. Πολύ κυνηγητό έχει σε αυτόν τον όροφο με τους αντιπάλους. Μπράβο και σε σένα. Συνεχίζει αυτό το κυνηγητό που λέγαμε. Πρέπει να τρέξω από εδώ, πρέπει να τρέξω από εκεί. Μάλιστα, ας κερδίσουμε μία αυτούς εδώ. Ωραία, νομίζω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεν χτυπηθήκαμε. Πράγμα πολύ πολύ παράξενο. Ας διαλύσουμε και τα σκατά εδώ πέρα. 32 νομίσματα. Τίποτα δεν παίρνω. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Έχουμε Haunt. Αρκετά άσχημο boss. Ωραία. Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να τον κερδίσουμε. Ωραία. Πας και εσύ. Εδώ πρέπει να τον κερδίσουμε. Ναι, οκ. Στο κέντρο. Απ' την άλλη το περίμενα. Πάμε. Δεν το δέχτηκα τον damage, το είδατε. Έλα και εσύ. Πάλι καλά που έχασε. Συνεχίζουμε στα bosses. Έχουμε μόνστρο 1 και μόνστρο 2. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο βασικά θα έλεγα. Τα βγάλαμε εμείς τα νομίσματα εδώ. Θεωρώ πως θα δυσκολευτώ άπειρα αν δεν σκοτωθεί ένας από τους δύο. Λοιπόν, πάει ο ένας. Γλιτώσαμε το όλο κυνηγητό. Τώρα απλά πολεμάμε μόνστρο 2. Πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά τον damage. Θα τον κερδίσουμε. Και σε αυτό το Devil Room ελπίζω πάλι να έχει μαύρες καρδιές. Βασικά και όχι. Μπορώ να γίνω Λάζαρος με αυτό το σκεπτικό. Οπότε ας εμφανίσει ένα πολύ πολύ δυνατό αντικείμενο να μπορέσω να το πάρω. Θέλω κανένα μπάντον ίσως. Για να δούμε. Μα από αυτά το Parasite εύκολα. Και επιστρέφουμε ως Λάζαρος.
tiers χρειαζόμαστε, όπως το βλέπω εγώ. Είμαστε με μία μόλις καρδιά. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Ναι, μεν έχουμε καλύτερα κάποια στατιστικά, αλλά με μία καρδιά δεν γίνεται δουλειά. Tier the Donator. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου άσχημο. Ναι. Gap Scholar. Εννοείται, The Body. Και θα ρολάρω. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ μπορούμε να δώσουμε κάτι. Πλήρως όμως. Το happy είναι full health, τέλεια. Πλήρωσε. Oh, holy light. Φτάνουμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Χτυπηθήκαμε κιόλας. Να είμαστε καλά. Holy light εδώ. Τέλειο. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε. Και ό,τι γίνει. Ουφ. Λίγο παράξενο το Tier Detonator, διότι προσπαθώ να το χρησιμοποιώ κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Χάσε κι εσύ. Okay. Αυτό είναι λίγο παράξενο, διότι πρέπει να κάνω υπομονή να εμφανιστούν. Okay. Κάτι να κερδίσουμε από όλα αυτά. Πολύ holy light τουλάχιστον βοηθάει αυτό. Εδώ που βρίσκομαι δεν ξέρω κατά πόσο βοηθιέμαι. Σαν να έχουν πέσει τα tiers μου, εμένα αυτό μου φαίνεται. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Μπαταρία. Όχι μάλλον, ούτε HP θέλω. Θέλω να γίνω γκάπι. Θέλω και τα tears up όμως. Dark matter. Αν μπορέσω θα το πάρω. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο boss νομίζω. Χάσε όμως. Έλα, πες αντίο. Διπλά boss, γιατί μας εμφανίζονται διπλά boss. Δεν μου αρέσει καθόλου. Παρ' όλα αυτά το holy light είναι αυτό που θα κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Εδώ έτσι. Και dark matter εννοείται. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ανοίξει και item room. Ας το ανοίξουμε τώρα που το θυμήθηκα. Για να βρούμε μέσα γκάπι σπο. Και έγινα γκάπι. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Blood. Διπλός blood. Λοιπόν, δεν γίνεται κάποιος να χάσει. Κάποιος πρέπει να χάσει και πετάω εδώ πέρα ο τραγικός. Λοιπόν, για να δούμε τι έχω να πάρουμε από το Devil Room. Δύο rooms. Εχβάζ. Τέλεια. Και αλγίζ. Πολύ καλό το αλγίζ. Και έχουμε black market. Ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό. 9 volt. Synth oil. Χα, δίνω μια καρδιά να πάρω μια καρδιά. Hive mind. Μεγαλώσαμε τις μύγες μας. Δεν νομίζω πως χρειαζόταν αυτό. Παρ' όλα αυτά συνεχίσουμε εμείς. Έχουμε ένα αλγίζ, έχουμε το το ότι είμαστε γκάπι, το οποίο είναι κάτι υπερθετικό. Spirit of the Night και Spear of Destiny, επειδή μπορούμε. Μάλιστα. Θέλω να προσπαθήσω να κρατήσω όλα τα χρήματά μου. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο.
Μήπως μπορέσουμε και δώσουμε κάτι. Μπράβο, να είναι καλά τα παιδιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω ειλικρινά τι συμβαίνει εδώ. Απλά βαράω. Τρελό damage. Βλέπετε ότι οι μύγες μας κάνουν πάρα μα πάρα πολύ καλό damage. Συνεχίζουμε, ακλόνητε εμείς. Πάει μια Carrion Queen, πάει και η δεύτερη έτσι εύκολα. Αξίζει ή δεν αξίζει? Μάλλον δεν αξίζει, νομίζω. Προγράμμισε τον επόμενο όρφο, έχουμε 28 νομίσματα, ελπίζω να φτάσουμε πάνω από 50 και ας δώσουμε ό,τι μπορέσουμε. Τι αντικείμενο θα έπαιρνα από το shop, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω πως δεν θα πάρω ούτε τη μάσκα, που είναι κάτι πολύ καλό. Funny pack, γιατί όχι. Εδώ έτσι. Νομίζω πως με το active αντικείμενό μας απλά δημιουργούμε μύγες και με αυτές τις μύγες σκοτώνουμε τους αντιπάλους μας. Εξαφανίστηκαν όλες οι μύγες μου. Τα καταφέραμε και αυτό. Τα καταφέραμε και αυτό. Πόσο αλβανικό. Το καταφέραμε και αυτό, ας το πούμε σωστά. Έλα ρε. Πόσο ωραία, πόσο ωραία. Απολαμβάνω τον damage που κάνω. Τριπλός μόνστρο. Για έλα. Όπου και αν πέσεις θα σε σκοτώσω με τη μία. Σχεδόν δεν πρόσεξα τι είχαμε να πολεμήσουμε. Πάμε και στους φίλους μας. Πολύ ωραίο το damage μας. Ω, χτυπηθήκαμε. Και Devil μου μέσα θα βρούμε. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα το σωστό? 5 γραμμ και 9 ζωές. Νομίζω έτσι είναι το σωστό. Να μαζέψουμε ζωές, να μαζέψουμε πιθανότητες να κερδίσουμε. Υγεία δεν έχουμε ιδιαίτερα πολύ, αλλά θεωρώ πως μπορώ να τα καταφέρω. Τέλειο απλά. Για να δούμε εδώ. Το Holy Light είναι αυτό που θα μας δώσει το επιθυμητό damage. Το Curse of Darkness δεν βλέπω να με επηρεάζει σχεδόν καθόλου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ανα πάσα ώρα και στιγμή το Algiz. Και θα το χρησιμοποιήσω για να πάω να το βαρέσω με το Spear of Destiny. Και όχι τώρα. Νομίζω κάνουμε πάρα πολύ καλό damage. Και όσο υπάρχει το Algiz συνεχίζουμε. ...30 δευτερόλεπτα είναι αυτά, βοηθάνε στο έπακρο. Λοιπόν... Τέλεια, τέλεια. Ό,τι θέλεις βγάλει, εγώ θα χρησιμοποιήσω Remote Detonator που... ...μου δείχνει ότι το χρησιμοποίησα. Εδώ είμαστε, ελάτε. Δεν χρειάστηκε καν να σημαδέψω για να τον κερδίσω, λοιπόν. Έτσι. Αυτά τα 5 νομίσματα, να τα πάρεις. 8.94. Ας ελπίσουμε ότι θα τα πάρει όλα. Ας προσευχηθούμε ότι θα τα πάρει όλα. Να βρεθούμε σχεδόν ένα βήμα πριν τον Keeper. Ας μείνει στο 2%. Γιατί το ξεπέρασε 1%, θέλω να πω 1, αλλά πήγε στο 2, δεν πειράζει. Δώσε, 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 δώσε. Μη σταματάς. Πάμε. Αλλά 50 δεν είναι πολλά. 3%. Έλα και τα 9.50.
Πάμε, 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 μη σταματάς, μη σταματάς. 9.50, έλα για τα 9.60. Στόχος μας είναι τα 9.84. Με 5% πιθανότητα. Δώστα, έλα να τα πάμε όλα πρέσα. Έλα άλλα 16. 6%, 7%, τελευταία 10. Δώστα όλα. Έλα, 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 9.80 και στο τελευταίο θέλω να βγει. 9.84 με 9%, τα πήγαμε όχι τέλεια, τα πήγαμε εξαιρετικά. Ένα τέτοιο run εν τέλει χρειαζόμασταν. Ξεκινήσαμε με Blue Baby, καταλήξαμε ως Λάζαρος. Πάντο δύναμη, πάντο δύναμη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, ελπίζοντας να ξεκλειδώσουμε τον Keeper. Καλή σας συνέχεια.